Σήμερα στο μικρό διάκοσμο, στον παραθύναλος που λέμε, έχουμε εξαιρετική βραδιά με ποίηση σε συνδυασμό με τη μουσική. Έχουμε εξαίρετους μουσικούς της περιοχής μας, της ευρύτερης, από τη Θάσο τον Ζαγοριανό, τον Άγγελο. Από την Αθήνα έχουμε τον συμπατριώτη μας, τον Παπουτσί τον Γιώργο με την Αναστασία τη Μιλιώρη. Έχουμε τον Ταβουλτσίδη, τον Κώστα, ο μεγάλο ποιητή από την Ξάνθη, μαζί με τον Βαγγέλη τον Κοντόπουλο στον Πάσο, μια ποιητική έκπληξη. Έχουμε τον Αλμπάντη τον Χρήστο που θα παρουσιάσει ένα νανούρισμα για να ξυπνήσουμε. Έχουμε το Βουλτσίδη το Γιάννη, έχουμε τη Δωροθέα την Ταταλίδη και την Σίλβια Έρβετ από τη Γερμανία, μια ελληνίστρια που ετοιμάζει ένα βιβλίο για το Θραγικό Θέατρο Σκιών και θα παρουσιάσει και αυτή ένα τραγούδι της και θα παίξουν μουσική. Και τι δεν έχουμε, έχουμε ντόπιους ποιητές από την Ξάνθη, έχει ήρθει ο Θανάσης ο Μουσόπουλος, Κυριακή, από την Κομωτινή έχει ήρθει ο Τζέμ, ο Αχμέτ, ο Φαρασόπουλος, από την Ξάνθη, από την Αλεξανδρούπολη περιμένουμε το Γαλαμά όπου να είναι. Χαμός γίνεται, μια γιορτή όπου συνεργάζεται ο λόγος με την αίσθηση. Δηλαδή το σύμβολο του Κένταυρο Χείρονα, μισός εν λόγο και άν λόγο μαζί, ολόκληρο δηλαδή. Αυτά. Αρχίσαμε να λέμε στον κόσμο τι είναι η μουσική καταρχήν, τι είναι ο λόγος, τι είναι ο ρυθμός, τι είναι το μέτρο, τι είναι η μελωδία, τι είναι η αρμονία. Και δείξαμε τη σχέση που έχει ο λόγος με την μουσική. Παίξαμε κάποια κομμάτια τα οποία τα βγάλαμε επί τόπου χωρίς να προϋπάρχουν. Και παίξαμε και κάποια γνωστά κομμάτια τα οποία είναι μελοποιημένη ποίηση. Και έτσι ο κόσμος όταν τελείωσε αυτό το σεμινάριο κατά κάποιο τρόπο κατάλαβε πολύ καλά ότι η ποίηση και η μουσική έχουν άμεση σχέση. Το 2011 ήταν η πρώτη φορά που πήρα μέρος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις σε αυτόν τον ωραίο χώρο, το μικρό διάκοσμο. Και από τότε κάθε χρόνο γίνονται εκδηλώσεις πολιτιστικές. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Βουλτσίδη και τη Γεωργία γιατί αξιοποίησαν αυτό το χώρο και κάθε χρόνο δίνουν ζωή με διάφορες εκδηλώσεις πολιτισμού που δεν είναι ελιτίστικες, είναι εκδηλώσεις οι οποίες απευθύνονται σε όλους και χαίρομαι και αισθάνομαι τιμή γιατί παρευρίσκομαι και παίρνω μέρος με τα ποίηματά μου στην εκδήλωση τη σημερινή. Ήδη χαρήκαμε μία συζήτηση για τη σχέση ποίησης και μουσικής και θα ακολουθήσει η απαγγελία ποιημάτων και η μουσική μελοποιημένων ποιητών. Τους φίλους μας τους μουσουλμάνους καλό Μπαϊράμι, γιατί τώρα είναι το γιορτή τους, η μεγάλη, και ο Αχμέτ έτσι θα έφερε ένα δώρο, μια προσφορά και λόγω της μεγάλης γιορτής θα αρχίσει την ποιητική μας βραδιά διαβάζοντάς μας ένα ποίημα. Παρακαλώ τον Αχμέτ Χασάν τον ποιητή να έρθει εδώ πέρα. Καλησπέρα σας. Ζούμε στον καπιταλισμό και με μεγάλο δανεισμό υπέκυψε ο Κοσμάκης στον άγριο αυταρχισμό. Είδα και τον σοσιαλιστή. Όφιλε να αγωνιστεί. Παραδόθηκε ο φτωχός. Μην με βαπτίστε σχολιαστή. Δες παντού πάντα τα ίδια. Μας κυβερνάνε τα φίδια. Θα ακολουθήσει μια μουσική πάνω στην αρχαία τραγωδία του Σοφοκλή, του Δίποδα Τύρανο, από τον Γιώργο Παπουτσί,
και την Αναστασία Μιλιώρη. Θα προσπαθήσουμε να παντρέψουμε ένα μέρος από μια παλιά δουλειά που αφορούσε τον Ιδίποδα Τύρανο με δύο έργα παλαιάς μουσικής και άλλο ένα έργο δικό μου το οποίο είναι πειραματικό και θα σας εξηγήσω λίγο πάνω κάτω τι συμβαίνει για να είστε προετοιμασμένοι, διότι θέλουμε όλο αυτό το πείραμα να το φέρουμε σε μια συνέχεια, δηλαδή τα δύο έργα τα ηλεκτρονικά, το ένα έργο που είναι ηλεκτρονικά και μπαρόκ βιολί και το έργο που είναι solo μπαρόκ βιολί να ακουστούν σε μια συνέχεια χωρίς να υπάρξει διακοπή της ροή. Άμυρε, πώς να σε πω, άντρα μου, γιέ μου, ούτε οι λέξεις δεν τολμάνε να κουμπίσουν τόση δυστυχία. Η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου έπρεπε να είμαι σήμερα. Μαθαίνω πως δεν έβαψα τα χέρια μου με το αίμα του παιδιού μου, πως το παιδί μου είναι ζωντανό. Τόσο ζωντανό που στα σπλάχνα μου έσπηρε άλλα παιδιά. Παρακαλώ τον φίλο μου και συνεργάτη πλέον Βασίλη Φαρασόπουλο να έρθει στη σκηνή για να μας πει αυτά που έχει να μας πει. Στα 1895 ένας άνθρωπος με το όνομα Σταύρος Σταυρίδης, σήμερα θα τον λέγαμε τραγουδοσυλλέκτη. Παρακαλώ τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο να έρθει να μας διαβάσει ένα ποίημα. Μαύρος καπνός στον ουρανό και πίσω του δρόμος λευκός. Ο ήλιος έκυγε, ζεστός ο κουρουσίβας σου έκοβε την ανάσα. Ο καπετάλιος βράχος με το τσιμπούκι του πάντα αναμένο. Σφιχτά τα χέρια του στο τιμόνι και η ζωή μας δική του. Έγειρε ο ήλιος στη δύση, άναψε φωτιά στον ουρανό και στο απέραντο γαλάζιο, και εμείς βουτυγμένοι στο πετρέλαιο και στην άρμη, στο πετρέλαιο και στον ιδρώτα,